Ελένη Μενεγάκη, το σχολείο σου. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι. Σήμερα ξέρεις. Όπω τη φωτογραφία. Ξέρεις πόσες... Κώστας Χριστόπουλος, ο hacker της εκπομπής. Hacker. Πόσες ειδήσεις σου δίνω. Δεν ξέρω αν τις αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές. Είχα πει πριν από καιρό σε ένα κανάλι ότι η Ελένη Μενεγάκη πρέπει να σταματήσει πλέον να είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας και να δείξει ότι είναι μια γυναίκα σαραντάρα της διπλανής πόρτας. Σήμερα οι σαραντάρες είναι οι καλύτερες και ωραιότερες γυναίκες. Βέβαια. Κοίταξε. Κοίτα. Λοιπόν. Είναι η φωτογραφία που και πιάνουν τα κολοπέδια και κόβουν το βίντεο και βάζουν μόνο τη φράση μου που είπα πριν δύο χρόνια ότι είναι τελειωμένο τηλεοπτικό προϊόν. Και δεν βάλανε τα καλά σχόλια που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Τελικά τι είναι η Ελένη Μενεγάκη, Βαγγέλη Παπαδόπουλε? Μια πολύ ωραία θελκτική σαραντάρα. Και αν το αξιοποιήσει αυτό, θα ανέβει και η εκπομπή της. Αν δεν το αξιοποιήσει, θα πάει στα ζήτητα. Δηλαδή, αν συνεχίσει όπως πέρσι, θα πάει στα ζήτητα. Εάν συνεχίσει όπως πέρσι, είναι τελειωμένο τηλεοπτικό προϊόν. Αυτό το είπα πριν δύο χρόνια, το λέει τώρα και ο Μαλέλης, το λένε και πολλοί. Και τι πρέπει να κάνει? Εάν είναι έξυπνη και αξιοποιήσει ηλικιακά τη θέση της, τότε θα πάει μπροστά. Ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Αλλά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, δεν μας είπες. Δηλαδή, η εκπομπή της θεωρείται πολύ καλή. Οι σαραντάρες ξέρουν τι κάνουμε. Ρώτησε τους άντρες να σου πούν. Πρέπει να κάνει δηλαδή στον αέρα ό,τι κάνουν και δύο εικοσάρες. Δεν είπα στον αέρα. Είπα ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το στοιχείο αυτό ότι είναι μια πολύ όμορφη σαραντάρα και να ασχοληθεί με τα προβλήματα των γυναικών που περνάνε αυτή την ηλικία.